Εδώ βρισκόμαστε σε έναν πάρα πολύ σημαντικό αρχαιολογικό τόπο. Για ξανά πες το. Λέω, βρισκόμαστε σε έναν πάρα πολύ σημαντικό αρχαιολογικό τόπο. Είναι το λατομείο του Παρθενώνα, δείξε, παιδί μου. Αυτό όλο, ε. Όλο αυτό, όλο αυτό. Ωραίο νταμάρι. Από εδώ κόψαν τα μάρμαρα για να χτίσουν τον Παρθενώνα και ό,τι περίσσευσε μπιντέδες. Το στείλαν στην πυραμίδα της Γκίζας. Και κάτι μπιντέδες έχω ακούσει. Και κάτι μπιντέδες, ναι. Εδώ, εδώ τώρα, βλέπουμε τις αναποθέσεις των αρχαίων. Έλα. Πρόκειται για τα... Είναι... Αυτά πρέπει να είναι πολύτιμα, έτσι. Μα είναι αρχαία. Ναι, έχουν και αξία. Μα είναι, μα δεν βλέπεις. Θα πάω να βγάλουν κανένα φράγκο. Το θέμα είναι πώς καταφέρανε, πώς κατορθώσαν και... Μείνανε εδώ τόσο αιώνες, δεν τα πήραξε κανένα. Τι μας νοιάζει, χέστο. Θα βγάλουμε κανένα φράγκο, ρε μαλάκα. Μας βλέπουνε. Έχει σακούλα. Ε, σακούλα, ναι, ναι, αλλά κοίτα, αυτός εκεί μας βλέπει. Ωραία, και εκεί είναι εκεί, μα... Πώς θα τα κλέψουμε. Όχι, βγάλεσαι τη σακούλα, βγάλε τη σακούλα. Δεν μου λες. Να σου πω... Πώς θα με ρίξεις την ερασία, θα πούμε λίγο. Είναι αρχαιότερα του 5ου αιώνα, πρόκειστο. Προϋπήρχανε του νταμαριού. Προϋπήρχανε του, δηλαδή σκάψαν το νταμάρι και βρέθηκαν. Τι λάρε μάλα. Θέλανε ποιοι και πώς. Πώς μπήκανε μέσα στον άκο. Πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε... Του Γιαννόπουλου ηλιοφόρος. Ηλιοφόρος, ναι. Και εκεί πετούσαν οι αρχαίοι Γιαννόπουλοι. Τώρα το πιάνεις. Τα αρχαία σκουπίδια. Κοίτα, τα αρχαία αγκία τους. Ναι, σκουπίδια. Δεν τα λέει σκουπίδια, εντάξει. Όχι, ρε, τι σκουπίδια. Σκουπίδια τα λέμε εμείς σήμερα, αλλά είναι ουσιαστικά αγκία. Αν φορείς, βλέπεις εδώ διάφορα. Ναι, το βλέπεις τον κρατήρα. Το βλέπεις τον κρατήρα. Είναι, ναι. Κοίτα και αυτή τη λύκη εδώ. Είναι κριτικό, κόκκινο σταύρο. Κοίτα, πρόσεξα. Υπέρα, με ανάγλυφη διακόσμηση. Και θα πιάσει πολλά λεφτά στη Γερμανία. Πρόσεξα. Πολλά λεφτά. Λοιπόν, μου έκανε μια καλοσύνη τώρα. Να δώσουμε τα μισά, να μοιραστούμε τα άλλα μισά μεταξύ μας. Όχι, όχι, όχι. Στο Γιωργάκη, στον Τζέφρι, στον πρωθυπουργό μας. Για το χρέος ρωτάσω. Ρωτάσω αυτή η λύκη θεσμών εδώ πέρα δηλαδή. Γλιτώνουμε τον Παρθενώνα. Θα μας τον πάρουν οι Γερμανοί όπου να είναι. Δεν έχει και άδικο. Έτσι. Δεν έχει και άδικο. Χαλάλη λέω εγώ. Νομίζω ότι είναι. Σαν Έλληνας. Θα συμφωνήσω και θα πω ότι θα δώσω τη σακούλα γρήγορα. Ναι. Να τα μαζέψω. Μας κοιτάνε, μας κοιτάνε. Δεν πειράζει. Μάτια, και εκεί από εκεί μας κοιτάνε. Μάνα. Είναι θέμα. Δεν πειράζει. Όχι, θα κάνουμε ότι μαζί. Όπως είναι αστυνομική. Όχι, για αυτούς είναι σκουπίδια αυτά. Κατάλαβες. Δεν ασχολείται κανείς με αυτά. Δεν ξέρουν όλα αυτά. Δεν ασχολείται. Δεν ξέρουν. Νομίζουμε ότι είναι σύγχρονα. Κοίτα εδώ. Μα μοιάζει λε και είναι. Μοιάζει με μαλάκα σύγχρονο αυτό. Αυτό κάνει πάνω την αρχή. Σαν να στο κουμπουκάλι μοιάζει με μαλάκα αυτό. Ναι, αλλά το υλικό. Άλλο το κρυσταλλικό υλικό. Και έχουμε βρήκαν την τεχνολογία, πες μου. Ο Ιακώβος προβληματίζεται. Ακούω. Αυτό δεν είναι εξωγήινο κατασκευασμά, Τάσο. Ακούω. Το μέταλ αυτό είναι εξωγήινο. Ένα σύγχρονο αντικείμενο που να κάνει αυτόν τον ήχο. Ένα σύγχρονο. Όχι, γήινο δεν υπάρχει καν. Αυτό είναι εξωγήινη τεχνολογία. Ακούω αυτό που κάνει. Είχε μια βιοτεχνία στην Έλμο τα κλαμαγκάντα. Αυτή είναι λεγόμενη ήχη από αλλού που λέμε. Οκ, okay, λοιπόν, τα κλείνω και τα βουτάμε και φεύγουμε τρέχοντας. Στην καπάκια, έλα, γρήγορα, γρήγορα. Πάρε, ρε. Πώς θα το πάρε, πούμε. Πήρε σε μεγάλη σακούλα. Σε κάνει τραβάς βίντεο. Με κοροϊδεύεις, για ξεκαλθώμα. Όχι, ρε. Θέλω να βοηθήσω, ρε. Πάρα μετά να με ρίξει. Οκ. Αυτά είναι τα κατάλληλα ασκός. Ασκός. Είναι γνωστός του αιώλου. Πανομοιότυπος, εντάξει. Είχε και τότε κινέζικα, ε. Είχε κινέζικο. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν και κινέζικα. Καλά, όλα εμείς τα ανακαλύψαμε. Ναι. Όλα εμείς τα ανακαλύψαμε. Όλα, είμαι σίγουρος. Για να δω. Και τι χάει είναι εκείνο. Εμείς. Μάτι από χιτώνα. Τι να ακούσει ο λαό. Μάτι από χιτώνα. Βάου! Της Αθηνάς. Ποιος ξέρει. Να. Αυτό είναι κοινωνικό. Αυτό είναι... Αλλά είναι και διαφόρων χρονολογιών. Ε. Δεν χωράνε άλλα. Τι δεν χωράνε άλλα, αφού κάθεσαι και σαν μαλάκας και δεν τα τσαλακώνεις τα μπουκάλια. Σαν... Τι είναι εδώ. Οπα. Τι είναι αυτό. Αμέν. Με σκηνή μοιάζει, αλλά δεν είναι για το, δεν φαίνεται για σκηνή. Όχι, είναι άλλο υλικό. Βλέπεις, δεν είναι. Είναι πολύ, είναι πολύ άσπρο μέσα. Ποιος ανακάλυψε την αναρρίχηση τελικά τάσου. Οι Έλληνες. Οι Έλληνες. Αναρχητικό σκηνή είναι. Πιστοποιημένο, ρε. Και σε αυτό πιστοποιημένο, ρε μαλάκα. Και σε αυτό πρώτο. Έχει και σφραγίδα. Πιστοποιημένο, ρε μαλάκα. Δεν το πιστεύω. Και αυτό οι Έλληνες. Δεν μου λες λαμένε. Ο παπά έχει και το όνομα του κατασκευαστή εδώ. Θρασίμαχος. Αυτό είναι του Θρασίμαχου. Αφού δεν τσαλακώνει τα μπουκάλια, πώς θα χωρέσουν τα σκουπίδια. Για να μην τα σπάσω, βρε. Τα αρχαία. Πώς θα τα τσακίσω, ρε, είσαι χαζός. Ναι, βρε, μάλα, καλά. Μα με δουλεύεις. Μα θα μας δουν, φίλε, στον δρόμο, θα έχουμε πρόβλημα. Η πόλη Μαδονητού. Wow. Η πόλη Μαδονητού. Wow. Προφανώς κάποιος τον έπαιρνε τους λατόμους εδώ. Αυτά είναι τώρα ψελοχήματα. Όχι, αρχαία ψελοχήματα. Όχι, 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 όχι.
από την πολυκαιρία. Και ενώ κοινή τρύπα όμως, δηλαδή, μάλλον από εδώ ξερχόταν το υγρό. Καλή. Α, δεν πολλά, μα είναι. Μόνο αυτή η σακουλίτσα εδώ, δηλαδή, πάει το χρέος. Πάει το έχουμε ξεπληρώσει. Σου είπα κανένας μαλακία, αλλά δεν θα πείσεις. Αν τα σπάσουμε λίγο τα κέντρα, πιστεύω θα ξανακολλάμε. Όχι, δεν χάνουν την αξία του. Για να χωρέσουμε, ρε παιδί μου. Δεν χάνουν την αξία του. Δεν το πιστεύω, ρε παιδί μου. Δεν το πιστεύω, ρε παιδί μου. Πού θα χωρέσουν αυτά τα μαλακά, δεν χωράνε. Wow. Με κοινωνικά φυσίγκια. Για καλά. Μαλακιζόμαστε, μην δεν είναι σημασία. Και το έχει και το ένα αρχαίο όνομα δαίμονος, Μεφιστοφελής. Μάνα. Η μάνα του Μεφιστοφελή. Αυτά. Καθοντάν. Βρήκαμε αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται στη λατρεία της μεγάλης μητέρας του Μεφιστοφελή. Ιησούς Χριστός. Κάτι ανάλογο της Ρέας Κυβέλης, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ιησούς Χριστός. Μεφίστο. Γιατί οι αποδείξεις πρέπει να καταγράφονται. Μεφίστο. Και κάτσε. Νάτος ο Μεφίστο. Νάτος. Μου έχουν μάθει κάτι άλλο να βάζω για ένα μέτρο σύγκρισης. Βλέπετε. Την απεικόνιση του δαίμονα δεν βλέπεις. Είμαι λίγο γκαβός, αλλά. Αχού ναι. Το δαιμονάκι. Έχεις δίκιο. Αυτό μην το προφέρεις. Μην το προφέρεις. Δυνατά, να το διαβάσω κάνει. Είναι λέξεις δύναμης αυτές. Να το διαβάσω κάνει. Όχι, άμα τη βρήκαμε εδώ. Προφυλακτικό. Με διακόσμηση. Με ζωγραφική διακόσμηση πάνω, πρόσεξε. Σκισμένος. Γεωμετρικής περίοδου βλέπω. Γαμούσαν πολύ λάτωμοι. Αλλά τον έκανε και μεγάλο βλέπω η αρχή. Κοίταξε, άμα κρίνεις αυτά. Αγάλματα. Τα περίφημα. Δονητής και αυτό. Μοιάζει, αλλά δεν το λέει. Μικρός είναι. Κάτι θα πιάσει στην αγορά. Στο μοναστηράκι τον δίνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γράφει τώρα. Φτάνει σε μια γλώσσα η οποία. Μόλις είναι σουμεριακά. Όχι. Ομηρική γράφει. Γιατί και τους Σουμέριους εμείς τους ανακαλύψαμε. Το ξέρω, μα. Οι Έλληνες. Να μην. Τους Ασσύριους εμείς τους ανακαλύψαμε. Αλήθεια. Και Ασσύριοι Έλληνες ήταν. Τι μα ανακάλυψε, Γιάννη. Συγγνώμη τώρα. Δεν χωράνε άλλα. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε εδώ. Ξαναγυρίσουμε τον τόπο του εγκλήματος. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Θα πάμε τα φάβουμε και ξαναγυρνάμε. Καλή ιδέα. Κοίτα, μια σακούλα. Αυτό αγαπάει ο Θεός τους κλέφτες και τους αρχαιοκάπηλους. Πες μου, τους αγαπάει ή όχι. Τους αγαπάει. Τους δίνει άλλη μια σακούλα. Κοίτα να δεις εδώ. Κοίτα, αυτό είναι και τεγερό δηλαδή. Αυτό το πλατίνα. Πλατίνα καθαρή, μαλάκα. Αλλά. Κοίτα, μου κάνει εντύπωση ότι δεν ξεφύγει όμως μαλάκα. Ότι είναι βρήματα όλων των εποχών. Δηλαδή ξεκινάνε, δηλαδή, κοίτα εδώ πρωτογεωμετρική παιδεία. Αυτά είναι τα περίεργα της Πεντέλης, βρε μαλάκα. Τα ψιωνικά παιδεία. Τα ψιωνικά παιδεία. Εδώ κάπου πρέπει να έχει ρεύμα ψιωνικών παιδείων και τα συσσωρεύει εδώ. Το βλέπεις αυτό. Αυτό. Με αυτό ανάβαν τους πυρσούς στα Ελευσίνια Μυστήρια. Αυτό ήταν το έμβολο. Βλέπεις. Δεν φοβάσαι που το κάνει. Αν είναι δυνατόν. Τελούσαν τα μυστήρια εδώ. Σου είπα, στην Πεντέλη όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Πράγματι. Δεν και τελειώνουμε. Φεύγουμε. Λοιπόν, σε παρακαλώ, επειδή είμαι και σπηλεολόγος, έχω και κάποιο κύρος. Αυτό προέρχεται από. Θέλω να μαθευτεί ότι κλέβω αρχαία Αγγεία, έτσι. Αυτό προέρχεται από ταφή. Ταφή και μάλιστα νέου παιδιού. Τι λες. Έχει και περιεχόμενο. Άντε! Ναι. Άσε την κάναμε. Λοιπόν, φαίνονται. Με τόσα λεφτά μαλάκα θα αγοράσω μια μεζονέτα στη Λούτσα. Ήταν το όνειρό μου. Εντάξει, ίσως. Όπα να. Energy gel, εδώ είναι. Ξέρεις τι περίεργο. Στα ελληνικά. Αρχαία ελληνικά. Αυτή είναι αρχαία. Ναι, energy gel είναι. Ας το. Μην βλέπεις το περίεργο. Πελασγική διάλεκτο. Ίσως. Μπορεί και παλαιότερη. Πρώτο πελασγική. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό εδώ το πράγμα περιείχε την ουσία με την οποία μπορούσε να ενεργοποιηθεί η περίφημη ενέργεια, energy, καταλάβες, η Αφρίλ που λέγαμε, τότε, αυτό θυμάσαι, και λέγαμε τότε τι μαλαγές λέγαμε, να που επιβεβαιωνόμαστε. Η χώρ, πουλούσαν η χώρ σε φακελάκια. Μοιάζει, πανομοιότυπο με το η χώρ. Ενέργεια, Αφρίλ, οργόνη, όλα αυτά είναι το ίδιο πράγμα. Τι ενεργειακό σπότ είναι αυτό. Ναι, αυτό τώρα εμφανίστηκε. Καλά, αυτό δεν είναι. Αυτό τώρα είναι. Τώρα και ποιο αιώνα είναι. Τώρα ακόμα και υπάρχει το ρεύμα, ρε. Λοιπόν, αυτό παίζουμε τώρα πώς ήρθα από το Βίκο εδώ. Έλαντε. Πες μου, μπορείς να μου εξηγήσεις. Και ποιος. Πες μου, ποιος επιστήμονας θα το εξηγήσει αυτό για να μας πει μαλάκες ξέφτες.
Πες μου. Τσατίστηκα. Ρε, πούστη, δεν είναι δυνατόν. Τσατίστηκα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι τσατίστηκα. Δεν το πιστεύω. Καλά, τρεις σακούλες μας έδωσε. Μάνι, μάνι, έτσι. Καλά, κατ' την κάλα μου. Σου είπα να πάρω τη μεζονέτα στη Λούτσα. Επιτέλους. Όπα. Εδώ, κάτω από την πέτρα. Κάτω από την πέτρα. Αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στον κόλο του μαλάκα που το πέταξε. Γιατί είναι μπατ...